Πω πω. Και ο χρόνος για λίγο τουλάχιστον έμεινε άδειος. Πω. Εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Δηλαδή, κανένας. Σαν τηλεθεάτρια, αισθάνομαι, γιατί βλέπεις μία νέα γυναίκα που είναι και καλά, θέλω να πω. Καμιά φορά βλέπουμε ανθρώπους που είναι να σταματήσουν από τα φώτα, να φύγουν από τα φώτα και, παθαίνουν... και τους βλέπεις λίγο τρελούς, δεν ξέρω. Ναι. Εδώ βλέπεις μία ισορροπημένη γυναίκα, μία γλυκιά γυναίκα, που είναι σαν να κάνει ένα διάλειμμα για τους δικούς της προσωπικούς λόγους. Και δεν ξέρεις συνθήκες, αυτή ξέρει. Είπε και στο Επανειδήν, δεν είναι ότι εγώ δεν πιστεύω ότι σταματάει. Όχι, όχι. Δεν είναι μία νέα γυναίκα. Προφανώς, μπορεί να κάνει ένα διάλειμμα για ένα χρόνο, για τα δικά της θέλω, για τις δικές της απαιτήσεις, για τις δικές της συνθήκες. Προσωπικά, γιατί στο σπίτι του καθενός δεν μπορείς να ξέρεις τι συμβαίνει, ή μέσα στο μυαλό. Για ποιο λόγο δηλαδή θέλει να πάρει μία απόφαση. Δηλαδή αυτό που λέει τέλος και ο θρόνος δεν υπάρχει. Όχι, δεν είπα τέλος. Είπα για λίγο ο θρόνος έμεινε άδειος. Για πόσο, εκεί ο τίτλος. Δεν είναι ο αυτός της. Ναι. Το είπε και η ίδια. Ότι εγώ δεν αναγκάστηκα και ήμουν τυχερή, δεν αναγκάστηκα να πρέπει να αλλάξω αυτό που είμαι. Εγώ δεν νομίζω ότι έχουμε δει όλα τα κομμάτια. Γι' αυτό και δεν μπόρεσε κανείς και καμία να την αντιγράψει στην ελληνική τηλεόραση. Γιατί. Μα όταν είσαι αυθεντικός, κανείς δεν μπορεί να σε αντιγράψει. Αυτό γιατί δεν είσαι εσύ. Όλα τα άλλα είναι. Έτσι. Εγώ πάντως τα επιμείνω. Δεν έχουμε δει όλα τις τα κομμάτια. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί μας αφήνει να δούμε αυτά που θέλει και εκείνη να δούμε. Σέβομαι και εκτιμώ και μου αρέσει και σαν τηλεθεάτρια. Έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για την Ελένη Μενεγάκη δημόσια, ποια είναι η γνώμη μου. Αλλά σέβομαι πάρα πολύ αυτό. Ότι ένας άνθρωπος αποφασίζει να πάρει το διάλειμμα, να κάνει το διάλειμμά του σε μια στιγμή που είναι ψηλά. Και δεν μιλάω για τα νούμερα τηλεθέασης, το brand name είναι ψηλά. Ναι, είναι. Σε μια στιγμή που είναι στα καλύτερά της, είναι μια... αυτό είναι η ενέργεια που βγάζεις. Δεν αποτιμάται σε νούμερα, ούτε σε νούμερα στα συμβόλαια, ούτε σε νούμερα τηλεθέασης. Αποτιμάται στην ενέργεια και στην άβρα και στη γλύκα που βγάζει εδώ. Δηλαδή για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό, το πώς ξεκινάς και τώρα αποφασίζει αυτό το διάλειμμα, μικρό ή μεγάλο, ποιος το ξέρει, να το πάρει ενώ είναι εκεί, με μια γλύκα. Δηλαδή, είναι στενάχωρο όταν βλέπεις ανθρώπους που σταματάνε από μια οποιαδήποτε δουλειά και βγάζουν μια πικρία, μια κακία, μια φθορά. Το κάνει ήρεμα και γλυκά. Όλα με λάμψη τα κάνει.